κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την εξέλιξη της πανδημίας στο νησί. Υπουργείο Υγείας και Επιδημιολόγοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα νέα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή τόσο παγκύπρια όσο και τοπικά για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Την ώρα που ο δείκτης μεταδοτικότητας βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, ο ιός συνεχίζει να καλπάζει στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού. Το μέγεθος του προβλήματος καταδεικνύουν και οι αριθμοί. Ο Α εξασφάλισε τα δημογραφικά στοιχεία των 571 περιστατικών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τα περισσότερα να βρίσκονται στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα τα 324. Ακολουθεί η Πάφος με 109 άτομα θετικά στον ιό. Στην επαρχία Λευκωσίας έχουν εντοπιστεί 68 περιστατικά, ενώ στη Λάρνακα 53 κρούσματα. Τέλος, μόλις 8 άτομα θετικά στον ιό εντοπίστηκαν στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου και άλλα 9 άτομα είναι κάτοικοι εξωτερικού. Εξωφρενών ο πρόδρομος προδρόμου με την απόφαση των συνδέσμων γονέων των σχολείων της πόλεως Χρυσοχούς, όπως για 2 εβδομάδες οι μαθητές να μην πάνε στα σχολεία. Η απόφαση ληφθήκε μετά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που καταγράφει η περιοχή, αλλά και μετά από τον εντοπισμό κρουσμάτων στα σχολεία του Δήμου. Πρέπει να αποφύγουμε αυτοσχέδιες αποφάσεις, όπως ορισμένες που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, κατά τόπους σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων. Δεν πρέπει εκεί όπου δεν είναι πραγματικά ανάγκη να διακόπτεται, να αναστέλλεται, να παρεμποδίζεται η λειτουργία των σχολείων και των τμήματων. Ξεκαθαρίζοντας εκ νέου πως τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και να λειτουργήσουν εφόσον το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες. Για τα λειτουργία των σχολείων αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας. Και το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις που δίνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Σε ένα άλλο μέτωπο, οι κυνηγοί διαμαρτύρονται για την απαγόρευση μετακίνησης πολιτών από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί και ζητούν όπως εξαιρεθούν. Μάλιστα, εάν δεν λάβουν απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια της επιστολής που έχουν αποστείλει, προειδοποιούν με εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό.